σας. Φτάσαμε εσείως στο τρίτο Game Time της χρονιάς. Εσείως φτάσαμε και σε δράση στα ελληνικά γήπεδα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και θα τα δούμε όλα παρέα μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Σε καλωσορίζουμε στο OPAP Game Time. Σε καλωσορίζουμε με κάποιο τρόπο και στον Παναθηναϊκό, γιατί από φέτος θα φοράς τα πράσινα. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ και χαίρομαι για το βήμα στην καριέρα μου. Από τον Αστέρα, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό. Δεν θα σου πω στα μεγάλα σαλόνια, γιατί ο Αστέρας είναι μια ιστορική ομάδα, όμως ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Πώς νιώθεις για αυτό το μεγάλο βήμα στην καριέρα σου? Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τα επίσημα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που κατάφερα να κάνω το βήμα και να έρθω σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Εσύ ξεκίνησες ως εξτρέμ και πήγες δεξί μπακ. Τώρα στον Παναθηναϊκό, πού ακριβώς θα σε βλέπουμε? Εντάξει, τώρα αγωνίζομαι στη θέση του δεξιού μπακ. Mm-hmm. Σίγουρα τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να παίζω μπάλα, αγωνιζόμουν στις προστινές θέσεις. Άμα χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί, πιστεύω θα μπορέσω να το απεξέλθω και εκεί. Αλλά η βασική μου θέση τώρα είναι αυτή. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαι προσιλωμένος και να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Πολλοί νέοι παίκτες, νέες προσθήκες, νέος προπονητής. Ποια είναι τα όνειρά σας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για την φετινή χρονιά? Όπως είπατε και εσείς, το σημαντικό είναι ότι έχουν έρθει νέα παιδιά και ο προπονητής θα πρέπει να υπάρξει όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται χημεία στην ομάδα, να μπορέσουμε να δέσουμε και κυρίως στην αρχή, να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για να έχουμε μετά και την κατάλληλη ψυχολογία για τη συνέχεια. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική και ξεκινάμε με όνειρα και φιλοδοξίες για αυτή τη σεζόν. Η πρώτη αγωνιστική για σας ξεκινά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση στην ουσία στο κοινό του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, παίξατε αρκετά φιλικά, εκεί δεν είδαμε πολλά πράγματα. Τι έχουμε να δούμε όμως στην πρώτη αγωνιστική από εσάς? Ναι, στα φιλικά δεν καταφέραμε να κάνουμε τις νίκες που θέλαμε. Το είπα γλυκά. Ναι, σίγουρα. Το κατάλαβα. Το σημαντικό είναι όμως ότι μπορέσαμε να δούμε τις αδυναμίες μας και τα λάθη μας. Σίγουρα βοήθησε και η διακοπή που δεν ξεκινήσαμε. Στην ουσία σας ευνόησε, θέλεις να μου πεις. Ασφαλώς, νομίζω πως μια ομάδα σαν εμάς που ήρθαν και καινούργια παιδιά και τελευταίες μέρες των μεταγραφών έπαιξε ευεργετικό ρόλο για εμάς, γιατί μπορούμε να καλύψουμε κάποια λάθη μας, κάποια δυναμίες μας και είχαμε μέρες παραπάνω να δουλέψουμε. Άλλες ομάδες που ήταν σε καλή κατάσταση σίγουρα ήταν κακό για αυτές, γιατί ενώ είχαν βρει ρυθμό έπρεπε να περιμένουν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, θα πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να ξεκινήσουμε με μία νίκη. Και αν μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με ωραίο ποδόσφαιρο, θα είναι το ιδανικό. Αλλά πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιχνίδια και για να πάρει ομάδα ψυχολογία και να ξεκινήσουμε καλά τη χρονιά, νομίζω ότι οι 3 βαθμοί είναι το σημαντικότερο. Τυπική είναι η επόμενη ερώτηση, αλλά είναι για καλό σκοπό. Το αποτέλεσμα του αγώνα θεωρείς ότι θα είναι? Η νίκη του Παναθηναϊκού. Τυπική ήταν η ερώτηση, ήμουν σίγουρη για την απάντηση αυτή. Ο μόνος λόγος όμως που ήθελα αυτή την απάντηση από τα χείλη του Γιάννη είναι γιατί αν πέσει μέσα στο αποτέλεσμα για νίκη του Παναθηναϊκού, οι 178 αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑΠ θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε οφείλω να σου το ευχηθώ για το καλό αυτό σκοπό. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας ερωτήσεις, τη συμμετοχή σας σε όλα τα social media του ΟΠΑΠ, YouTube, Facebook, Instagram. Θέλουμε τις δικές σας ερωτήσεις, να συμμετέχετε, τις δικές σας προβλέψεις αν θέλετε για τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής αλλά και για το Game Time, την εβδομαδιαία σας συντροφιά. Θα σε πάω και λίγο στους άλλους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται την Κυριακή με τον ΠΑΣ Γιάννενα στις 7 η ώρα. Πώς βλέπεις τον φετινό ΠΑΟΚ με επιστροφή του αγαπημένου για τους φίλους του ΠΑΟΚ προπονητή, του Λουτσέσκου, και πώς βλέπεις αυτή την χρονιά το μέλλον του Δικεφαλού του Βορρά? Νομίζω ότι τη φετινή χρονιά ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί καλύτερος. Ήδη κατάφερε και πήρε και την πρόκριση στους ομίλους του Conference League.
Ασφαλώς το δυνατό του σημείο νομίζω ότι είναι η επιστροφή του κ. Λουτσέσκου. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τις επιτυχίες στον ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια, συνεχόμενες επιτυχίες, πρωτάθλημα και κύπελλα. Οπότε νομίζω ότι και αυτοί θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν ευχάριστα τη σεζόν. Πιστεύω ότι είναι το φαβορί και ότι έχουν το προβάδισμα για την νίκη. ΑΕΚ Ιωνικός στις 8.30 της Κυριακής. Η ΑΕΚ με το βλέμμα στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου εκεί έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα το νέο γήπεδο και αντιμετωπίζει τον Ιωνικό. Η ΑΕΚ πώς νομίζω θα εμφανιστεί φέτος? Ύστερα από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα για τις εγχώριες διοργανώσεις. Και η ΑΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά. Πήρε και αυτοί οι παίχτες που θα τις δώσουν ποιότητα και θα έχει και μεγάλο βάθος στο ρόστερ της. Νομίζω ότι και αυτή θα ξεκινήσει με νίκη και είναι το φαβόρι στην αναμέτρηση. Την ίδια ώρα της Κυριακής ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο για έναν παίκτη του Παναθηναϊκού να μιλήσει για τον Ολυμπιακό. Όμως πέρυσι πολλοί από τους παίκτες και από το επιτελείο του Παναθηναϊκού παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και ήταν άξιος πρωταθλητής. Τι πρόσωπο πιστεύεις θα εμφανίσει φέτος? Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει τα τελευταία 3 χρόνια να δουλεύει με τον ίδιο προπονητή, να έχει κρατήσει τους περισσότερους παίκτες στο βασικό του κορμό. Οπότε είναι και λογικό από τη στιγμή που υπάρχει και ποιότητα στο ρόστερ να καταφέρει να έχει επιτυχίες. Σίγουρα και φέτος πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός και νομίζω και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη την πρώτη αγωνιστική. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Να σου ευχηθούμε καλή αρχή στην νέα σου ομάδα. Υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που βρέθηκα εδώ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή χρονιά και σε εσάς. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Σας τον παρουσιάσαμε μέσα από το Game Time. Του ευχηθήκαμε καλή αρχή. Να ευχηθούμε καλή αρχή και για τις εγχώριες δραστηριότητες ποδοσφαιρικές. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα με Χριστίνα Βραχάλη. Γεια σας.